Και με τη Φέη Σκορδά ένα θέμα. Η Φέη Σκορδά λοιπόν απειλεί δημοσιογράφους και φωτορεπόρτερ να τους στείλει στα δικαστήρια. Γιατί? Για ποιο λόγο θα μας πει τώρα ο Βαγγέλης Καράλης. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Αλλά και κάποιοι κατηγορούν την κυρία Σκορδά. Την κατηγορούν και την κυρία Σκορδά όμως. Για πες μας τι έχει γίνει. Ανακοίνωση λοιπόν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έβγαλε η Φέη Σκορδά αναφορικά. Μέσω δικηγόρου, κυρία Σκορδά. Μέσω του δικηγόρου. Όχι μέσω γραφείων τύπου, μέσω δικηγόρου. Του γνωστού δικηγόρου. Όπου αναφέρεται στη μετακόμισή της στην Βούλα, ένα σπίτι που έψαχνε αρκετό καιρό να βρει μετά που χώρισε από τον Γιώργο Λιάγκα. Ωραία, βρήκε σπίτι. Εκεί πέρα θα μείνει μαζί με τους δύο γιους της, έτσι. Τα παιδιά είναι ο Γιάννης και ο Δημήτρης. Πάσα παιδάκια στις ηγέτες τώρα. Πάμε στο θέμα. Λοιπόν, τώρα η ανακοίνωση που είναι από τον δικηγόρο της Φέη Σκορδά ζητάει από τους δημοσιογράφους και τους φωτορεπόρτερ να μην προβούν σε καμία δημοσίευση στοιχείων σχετικά με τη μετακόμιση αλλά και με τη νέα της κατοικία στην Βούλα. Όπως τονίζει χαρακτηριστικά, το κάνει για λόγους προστασίας της προσωπικής της ζωής αλλά και για να διασφαλίσει την οικογενειακή της γαλήνη και των παιδιών της, αφού όπως λέει στην περιοχή έχουν σημειωθεί πολλά κρούσματα εγκληματικότητας όπου την ανησυχούν ιδιαιτέρως. Μισό λεπτό. Και έρχονται από την άλλη πλευρά οι δημοσιογράφοι και οι φωτορεπόρτερ και λένε: συγγνώμη, κυρία Σκορδά, τι δουλειά κάνει. Πρωινάδικο δεν έχει. Τόσα χρόνια πόσα σπίτια έδειχνε, πόσα παπαράτσι έδειχνε, πόσες φωτογραφίες έδειχνε με οικογένειες, σπίτια. Αυτά δεν τους πείραξε. Η προστασία οικογενειακή των άλλων δεν την πείραξε. Και τη νοιάζει μόνο τα δικά της τώρα. Όταν παρακαλούσε στις αρχές της καριέρας της εσάς του δημοσιογράφου να γράφετε. Εδώ τότε... το θέμα, ας το αφήσουμε αυτό. Ας το αφήσουμε αυτό. Εδώ μιλάμε το άλλο. Εδώ είναι μια επαγγελματίας, παρουσιάστρια, η οποία κάνει εντός εισαγωγικών την κοινωνική κριτική της και δημοσιεύει και βγάζει στην εκπομπή της δημοσιεύματα, φωτογραφίες από σπίτια, οικογένειες. Να έρθει την Παλατσινού. Με τα παιδιά της τα είχε και είχε εκνευριστεί Παλατσινού. Και αναγκάστηκε και. Και απάντησε. Και έδωσε μια σκληρή απάντηση στην κυρία Σκορδά. Μα τα ίδια κάνει και η κυρία Σκορδά. Πέσαν τα ποσοστά της, γι' αυτό φαίνεται. Λέτε γι' αυτό, ε. Ε. Μάλιστα, τι να πω. Τι να πούμε. Αναμένουμε να δούμε αν βγει μια φωτογραφία ή κάποιο δημοσίευμα πώς θα αντιδράσει η παρουσιάστρια και αν όντως θα κάνει μηνύσεις. Πάντως στην ανακοίνωσή της είναι ξεκάθαρη. Σε πολύ λίγο μαθαίνω.